Υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία. Το ένα είναι ότι ανέλαβε η κρατική ασφάλεια. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια οποιαδήποτε δολοφονία γίνεται, αν είναι μια άσχετη. Mm-hmm. Άρα εδώ, επειδή είχαν την πληροφορία και στη συνέχεια τη γνώση ότι σε αυτή τη δολοφονία, την απόπειρα δολοφονία ουσιαστικά κατά του Μπάρα Καμπουζίτ, εμπλέκεται η Χρυσή Αυγή, mm-hmm. αυτός ήταν ο λόγος που ανέλαβε η κρατική ασφάλεια. Τι έγινε στη συνέχεια στο επίπεδο της ανάκρισης, ενώ ανατίθεται στον ανακριτή του Πειραιά, mm-hmm. δεν καλείται για ένα χρόνο κανείς. Ούτε ο Αχμέτ, ούτε ο Μοχάμετ, από τους αυτόπτες, δεν καλείται κανείς από τον ανακριτή. Μάλιστα. Αλλά αυτά είναι, συμβαίνανε, γιατί έτσι ήταν πριν από τον Σεπτέμβριο του 2013. Ήταν ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό που ήταν πολύ ενοχλητικό με αυτό το μάρτυρα, για τους κατηγορουμένους, ήταν ότι ήταν ο πρώτος μάρτυρας σε όλη τη δίκη, από τότε που ξεκίνησε η δίκη, εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος αναγνώρισε 5 χρυσαυγίτες σε μία δολοφονική επίθεση. Μα. Αυτό ήταν που έλυσε τα σκοινιά. Έλυσε τα σκοινιά και αρχίσαν πια να λένε ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο καθένας. Το σήμα έλεγε, γιατί δεν μπορούσε να το ξέρει η αστυνομία, ότι αναζητήστε μέλη της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Το σήμα το είπε αυτό. Αυτός που τηλεφώνησε είπε ότι αυτοί που μας επιτέθηκαν ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Και αυτός που το είπε αυτό, μας είπε σήμερα, ήταν ο ίδιος ο Αχμετ. Εγώ λέει, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και είπα, άτομα της Χρυσής Αυγής σκότωσαν έναν από εμάς. Χρησιμοποίησε αυτό. Ναι. Σκότωσαν. Αυτό δικαιολογεί την άμεση κινητοποίηση. Mm-hmm. Τι είπε, σκότωσαν έναν από εμάς. Σε 15 λεπτά ήρθαν από παντού. Ήρθαν από παντού. Ήρθε, επελήφθη η κρατική ασφάλεια, ήρθε το Πέραμα, ήρθε το Κερατσίνη. Αυτό ήταν το. Τα κρίσιμα, οι κρίσιμες λέξεις ήταν δύο. Σκότωσε έναν από εμάς και ήταν της Χρυσής Αυγής. Καταρχήν η Πολυχρονίδου. Mm-hmm. Τα σημαντικά κομμάτια της κατάθεσης της Πολυχρονίδου είναι, πρώτον, επιβεβαιώνει αυτό που μας είχε πει την προηγούμενη μέρα ο Μοχάμετ. Τους 5 άντρες είναι μια κοπέλα. Mm-hmm. Δεύτερον, μας επιβεβαιώνει αυτό που μας είχε πει ο Αχμεν την προηγούμενη μέρα, ότι φοράγανε μπλούζες Χρυσής Αυγής. Μας το επιβεβαιώνει πια με το κύρος ενός ανακριτικού υπαλλήλου της αστυνομίας. Μάλιστα. Μας επιβεβαιώνει ότι είναι όπως τους περιέγραψε ο Μοχάμετ. Ότι δηλαδή είναι νεαροί, αδύνατοι, ένας είναι πιο μεγάλος, ένας είναι λίγο ξανθός. Όλα αυτά μας τα επιβεβαιώνει και μας δίνει αυτό που δεν είχαμε μέχρι τώρα, τα ονόματα. Ποιοι ακριβώς είναι και πού μένουν. Mm-hmm. Άρα είναι η επιβεβαίωση ότι είναι χρυσαυγίτες αυτοί τους οποίους συνέλευαν, ότι είναι όλοι μαζί και όλοι μαζί διατυπώνουν το ίδιο άλοθη. Αυτό έχει σημασία του, που σημαίνει ότι όλοι λένε όλοι μαζί ότι είμαστε μαζί στο beat και είμαστε μαζί και στη συνέχεια μέχρι την ώρα που μας συλλάβατε είμαστε μαζί. Και το είπε και η Πολυχρονίδου ομάδα, αυτό. Έτσι. Είμαστε ομάδα. Το τρίτο κομμάτι που πρώτη φορά το έχουμε ως μαρτυρία είναι αν κάποιος είχε έναν πιο ενεργό ρόλο από τους άλλους. Αν ήταν, όχι ο επικεφαλής, αλλά αυτός που σε μια παρέα κάποιος παίρνει τον πρώτο ρόλο. Ναι. Και αυτό που μας είπε, τον πρώτο ρόλο, με αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, η εντύπωσή μου ήταν τον είχε ο Πανταζής. Είτε επειδή ήταν ο μεγαλύτερος, είτε αυτός πάντως μιλούσε. Και άρα και οι άλλοι δεν λέγανε κάτι διαφορετικό από αυτόν. Ό,τι έλεγε αυτός ήταν κάτι το οποίο ακολουθούσαν. Μας έδωσε μια πρώτη ένδειξη για το ρόλο του συγκεκριμένου ανθρώπου στην συγκεκριμένη ομάδα. Να θυμίσουμε ότι ο ρόλος αυτός ήταν πρώτος. Έτσι, να θυμίσουμε ότι ο Πανταζής είναι ο πυρηνάρχης Περάματος, έτσι. Της τοπικής οργάνωσης. Αυτό το ξέρουμε από τη δικογραφία. Ακόμα το δικαστήριο δεν το έχει αυτό ως δεδομένο, δεν το έχει αναγνώσει. Όταν φτάσουμε στα αναγνωστά. Το ξέρουμε από το βούλευμα. Αχα. Ναι, η κατηγορία λέει, αυτός έχει επιπλέον την κατηγορία της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης. Ακριβώς επειδή ήταν ο πυρηνάρχης του Περάματος. Πιο πάνω. Ο επικεφαλής του Περάματος. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που είπε η Πολυχρονίδου, ότι κανείς δεν είχε άσπρη μπλούζα ή οποιοδήποτε τύπου καρό, ανοιχτό χρώμα ή πουκάμισο, γιατί διάφοροι από τους κατηγορουμένους αυτούς φωτογραφηθήκανε την άλλη μέρα με άλλα ρούχα. Μάλιστα. Αυτό έγινε σε μια προσπάθεια να θολώσουν, να μπερδέψουν, να δημιουργήσουν ένα ισχυρισμό. Δεν είμαστε εμείς εκεί. Οπότε κάποιος πήγε ρούχα. Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα της προανάκρισης. Mm-hmm. Γιατί η προανάκριση πρέπει να τους πει: φορέστε το ρούχο που έχετε τεστ, να σας φωτογραφίσουμε και μετά βάλετε ό,τι θέλετε. Δεν έγινε αυτό. Αλλά ευτυχώς που έρχεται η Πολυχρονίδου και επιβεβαιώνει τους μάρτυρες, Μοχαμέντ και λοιπούς, ότι όλοι φορούσαν μαύρα. Αυτοί που συνελήφθησαν όλοι φορούσαν μαύρα και δεν έχουμε πια αμφιβολία. Και ήταν και με μπλούτζα της Χρυσής Αυγής και έτσι δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Ότι ο Κώστας, ο Γιώργος και η γυναίκα του, οι γείτονες δηλαδή, είπαν επίσης, όπως μας είπαν και άλλοι μάρτυρες, ότι αυτοί ήταν Χρυσή Αυγή και είδαν και τις μπλούζες τους. Και επίσης μας λέει ότι είπε στην αστυνομία ότι ήταν Χρυσή Αυγή. Έτσι, γιατί λέει... Ναι, αλλά δεν γράφτηκε. Αυτό. Δεν πάμε πίσω στις... πώς να πω, στις παραλήψεις, να πω, έτσι, ήπια της προδικασίας. Παραλήψεις, παράληψη, ενοχή, συγκάλυψη, όποια λέξη θέλει κανείς επιλέγει. Αυτό. Το σπίτι των Αιγυπτίων, στα παράθυρα, στις πόρτες και τα λοιπά, στα παράθυρα νομίζω, έξω από τα παράθυρα, έτσι, είχε κάγκελα. Υπάρχει έξω από το σπίτι, αυτό είναι περιψωμένο, το σπίτι ισόγειο. Υπερυψωμένο ισόγειο, υπερυψωμένο περίπου ένα μέτρο από το έδαφος, ένα 20, και έχει μία σκάλα που οδηγεί εκεί με 12 σκαλιά και ένα κεφαλόσκαλο. Σε αυτό το κεφαλόσκαλο, με οι φωτογραφίες που είχαμε μέχρι τώρα από το Google, γιατί προφανώς οι άνθρωποι δεν κάνουν φωτογραφίες μπροστά στο σπίτι τους, δεν έδειχνε να υπάρχουν κάγκελα στη σκάλα και στο κεφαλόσκαλο που είναι μπροστά στην είσοδο του σπιτιού. Ναι. Από μια φωτογραφία που είχε προσκομίσει σε μια προηγούμενη δικάσιμο μια δικηγόρος των κατηγορουμένων, προέκυψε ότι εκεί, στη φωτογραφία αυτή, υπήρχαν κάγκελα και αυτό μας... Ούτε οι κατηγορούμενοι είχαν πει κάτι γι' αυτό. Ναι. Ήταν φωτογραφία όμως, όπως εξήγησε η αγαπητή συνάδελφος των κατηγορουμένων, που είχε βγάλει από το Google το 2011. Και άρα το φυσιολογικό ερώτημα ήρθε, τι γίνανε αυτά τα κάγκελα, αν υπήρχαν και πότε βγήκανε. Ναι. Και σήμερα λοιπόν διαλύθηκε αυτή η υπερεξήγηση. Τα κάγκελα αυτά, μας είπε ο Άχμετ, υπήρχαν μέχρι το συγκεκριμένο βράδυ που έγινε η επίθεση των Χρυσαυγητών. Στη μανία τους να μπουν στο σπίτι, ξυλώσαν να καταστρέψουν τα πάντα, δεν χτυπάγανε μόνο τα παράθυρα. Δεν σπάσανε τα τζάμια της πόρτας, δεν άνοιξαν το κεφάλι του Αμπουζίτ, ξυλώσανε και τα κάγκελα.